Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε επίσημα την εκτέλεση στρατιωτικών επιδρομών κατά κρεσφύγια των τρομοκρατών στην επαρχία Σιστάν της περιοχής Μπαλουχιστάν του Ιράν. Αυτή η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τις προηγούμενες αναφορές και τις λεπτομέρειες που αναφέραμε στον MSHD σήμερα τα ξημερώματα. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Mark Bar Samarthar περιγράφηκε ως μια εξαιρετικά συντονισμένη και ειδικά στοχευμένη ενέργεια κατά των τρομοκρατών. Η απάντηση του Πακιστάν είναι αρκετά τιμωρητική προς το Ιράν και χρησιμοποιεί παρόμοιο λεξιλόγιο. Ακολουθεί η μεταφρασμένη ανακοίνωση του Πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα το πρωί το Πακιστάν πραγματοποίησε μια σειρά από εξαιρετικά συντονισμένες και ειδικά στοχευμένες στρατιωτικές επιθέσεις ακριβίας κατά κρυσφύγια των τρομοκρατών στην επαρχία Σιεστάν, στον Μπαλουχιστάν του Ιράν. Ένας αριθμός τρομοκρατών σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που βασίζεται σε πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες με την κωδική ονομασία Mark Bar Samarthar. Τα τελευταία χρόνια, στις συνομιλίες μας με το Ιράν, το Πακιστάν μοιράστηκε με συνέπεια τις σοβαρές ανησυχίες του για τα ασφαλή καταφύγια που απολαμβάνουν οι τρομοκράτες πακιστανικής καταγωγής, που αυτοποκαλούνται Tarmachars, στους ακυβέρνητους χώρους εντός του Ιράν. Το Πακιστάν μοιράστηκε επίσης πολλούς φακέλους με συγκεκριμένα στοιχεία για την παρουσία και τις δραστηριότητες αυτών των τρομοκρατών. Ωστόσο, λόγω έλλειψης δράσης για τις σοβαρές ανησυχίες μας, αυτοί οι λεγόμενοι Σαρμαχάρ συνέχισαν να χύνουν το αίμα αθών Πακιστανών ατιμόρυτα. Η σημερινή πρωινή δράση μας ελήφθη υπό το φως αξιόπιστων πληροφοριών και επικείμενες τρομοκρατικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας από αυτούς τους λεγόμενους Σαρμαχάρ. Αυτή η ενέργεια είναι μια εκδήλωση της ακλόνητης αποφασιστικότητας του Πακιστάν να προστατεύσει και να υπερασπιστεί την εθνική του ασφάλεια έναντι όλων των απειλών. Η επιτυχής εκτέλεση αυτής της εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης αποτελεί επίσης μαρτυρία του επαγγελματισμού των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν. Το Πακιστάν θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού του, η οποία είναι ιερή, απαραβίαστη. Το Πακιστάν σέβεται πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ικαιρεότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μοναδικός στόχος της σημερινής πράξης ήταν η επιδίωξη της ίδιας της ασφάλειας και του εθνικού συμφέροντος του Πακιστάν, που είναι υψής σημασίας και δεν μπορεί να διακυβευτεί. Ως υπεύθυνο μέλος της διεθνούς κοινότητας, το Πακιστάν υποστηρίζει τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης εδαφικής ακαιρεότητας και της κυριαρχίας των κρατών μελών. Καθοδηγούμενο από αυτές τις αρχές και ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματά μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το Πακιστάν δεν θα επιτρέψει ποτέ να αμφισβητηθεί η κυριαρχία ή η εδαφική του ακαιρεότητα υπό οποιοδήποτε πρόσχημα ή περιστάσεις. Το Ιράν είναι μια αδελφική χώρα και ο λαός του Πακιστάν τρέφει μεγάλο σεβασμό και στοργή για τον Ιρανικό λαό. Δίνουμε πάντα έμφαση στο διάλογο και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης απειλής της τρομοκρατίας και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βρούμε κοινές λύσεις. Αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Πακιστάν. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει να σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν είδη στον MSHD για να μην χάνετε ποτέ τέτοιες έκτακτες εξελίξεις. Δείτε τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nmshd.gr.